και να παρακαλέσω και να ενώσει αυτούς στη γη. Θα ήθελα να σας παροτρύνω και να το επισκεφθούμε όλοι φέτος, να το κάνουμε έτσι προτεραιότητα, να πάμε στην Κρήτη και να δούμε και αυτό το μουσείο και βέβαια και τον κύριο Συνταγματάρχη που θα είναι εκεί να μας καλωσορίσει και να μας δείξει τα υπόλοιπα. Οπότε κύριε Μιχελάκη, καλωσορίσατε και πάλι επίσημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω την διάλεξη για τη μάχη της Κρήτης εξηγώντας αρχικά το γιατί και από πότε η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αντίπαλων δυνάμεων, δηλαδή Μεγάλη Βρετανία από τη μια πλευρά και Ναζιστική Γερμανία από την άλλη. Στα τέλη Μαΐου του 1940, όταν η Ναζιστική Γερμανία επιτέθηκε στη Γαλλία και στις κάτω χώρες, η Βρετανική Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή Military Intelligence, στρατολογούσε ένα αξιωματικό και επιφανή αρχαιολόγο. Πρόκειται για τον κύριο, τον οποίο βλέπετε εδώ στις οθόνες, ο οποίος, όπως θα παρατηρήσετε, φοράει και μια κριτική στολή.